Έχετε συγκεντρώσει εδώ τους εκπροσώπους των φορέων. Είχαμε πρόσφατα την αποχώρηση του Ιατρικού Σύλλογου Αρκαδίας. Θέλω λοιπόν να μου κάνετε ένα σχόλιο για αυτή την αποχώρηση. Και επειδή βγάζει προς τα έξω ότι γενικά και πρόσφατα είχαμε και μία συνέντευξη της επικεφαλής της Μαντινιακής Συμπολιτείας, της κυρίας Γιαννούλη, για το θέμα της πολιτιστικής πρωτεύουσας και είπε ότι η διεκδίκηση του θεσμού ομοιάζει με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ότι είναι δηλαδή πολύ κακό για τους πολλούς, πολύ καλό για τους λίγους, εννοώντας ότι γίνεται για συγκεκριμένους σκοπούς. Θέλω λοιπόν, βλέπουμε να υπάρχουν λοιπόν φωνές έτσι αρνητικές, να το πω. Θέλω λοιπόν να μου το σχολιάσετε αυτό, επειδή είστε ο πρόεδρος. Αυτό της κυρίας Γιαννούλη πρώτη φορά το δεν έχει πέσει στην αντίληψή μου. Η κυρία Γιαννούλη και η παράταξη της συμμετέχει στην Οργανωτική Επιτροπή. Δεν έχει εκφράσει, όπως ξέρω, αντιρρήσεις για το θεσμό. Ο θεσμός όμως δεν προσεμοιάζει με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το αντίθετο, ούτε φέρνει εδώ στην Τρίπολη για να φιλοξενήσουμε με μεγάλα γεγονότα διεθνή, τα οποία απαιτούν τεράστιες υποδομές. Δίνει την ευκαιρία στη δική μας πόλη να παρουσιαστεί και να παρουσιάσει τη δική της ιδιαιτερότητα, αλλά και ταυτόχρονα και την σχέση με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, και να παρουσιάσει την δική της πρόταση και να είναι δική της ευκαιρία για να τοποθετηθεί ή να επανατοποθετηθεί στον πολιτιστικό χάρτη. Τώρα, για τον Ιατρικό Σύλλογο, νομίζω ότι στην προσπάθειά του να δείξει μια αγωνία για το θέμα των σκουπιδιών της Τρίπολης έφτασε σε μια υπερβολή και το συσχέτισε μάλλον αψυχολόγητα, κατά τη γνώμη μου, με την πολιτιστική πρωτεύουσα. Η πολιτιστική πρωτεύουσα, ακριβώς επειδή είπαμε ότι είναι ένας αναπτυξιακός άξονας δουλειάς στον πολιτισμό, αποτελεί μια οραματική στόχευση για την πόλη και δίνει έναν οδικό χάρτη για το πώς θα λύσουμε προβλήματα όπως αυτός με τα σκουπίδια, αλλά όχι μόνο με τα σκουπίδια. Αν πάρουμε τα προβλήματα και τις αδυναμίες της πόλης μας, θα είναι πάρα πολλές, και αν προσπαθήσουμε να πούμε ωραία, τι λύση θέλουμε για αυτές, πώς μπορούμε να οραματιστούμε μια πόλη χωρίς αυτά τα προβλήματα, η πολιτιστική πρωτεύουσα μπορεί να δώσει τον χάρτη ώστε να κατευθυνθούμε σε λύσεις οι οποίες θα έχουν μια ποιότητα που θα μπορεί να είναι, θα να σχετίζεται και με τον τίτλο της πολιτιστικής πρωτεύουσας. Θα το πω και διαφορετικά, με μια φράση: αν δεν κοιτάς που θες να πας, θα πας εκεί που κοιτάς.